Αντωνιωτή, το οποίο είναι εντάξει πραγμάτων. Καλημέρα. Για να ξεκινήσουμε την συνέντευξή μας, θα θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα για εσάς. Από ό,τι ξέρουμε, βρίσκεστε σε μια περίοδο που έχετε μεγάλη το δεύτερο σχολείο, το δικό σας το χέρι. Από πότε υπάρχει το δεύτερο? Τι εννοείς γκρουπάκι? Σαν νέα τα ξαναμάτω. Δεν μιλάμε άρα για γκρουπάκι, είναι μια γκρουπάρα. Ωραία, συγγνώμη. Αν είναι κάποια μικρά λεκτικά τα οποία πρέπει να προσέχουμε. Okay. Λοιπόν, περίπου πριν από 12 χρόνια, το 1998, αποφάσισαμε τον Ιωσήτ να φτιάξουμε αυτό το σύγκρουπο. Τότε κάναμε μια κασέτα, ξεκινήσαμε έτσι για την πλάκα μας και αυτά και μετά μέχρι το χρόνο εξελίχθηκε. Και σιγά σιγά κάναμε τις πρώτες μας συναυλίες. Υπολογίζεται περίπου ότι είμαστε 12 χρόνια σπίτι. Γνωριζόσασταν πριν ή να γνωρίζετε ημέρα? Είχα την ατυχία να το γνωρίζω. Αλλά δεν τον ακόμα. Μέσα τους γέρους του Μάπες Σο. Βασικά και εγώ τον ήξερα και στο σχολείο μου. Με αφορμή αυτό, ότι δεν μας αγάπη δηλαδή για το σπίτι. Βρεθήκαμε όταν αποκτήσεις αυτή. Ο πρώτος σχολείος ήταν να είστε στην Ελευθερία. Ναι. Το 2004, αν δεν κάνω λάθος. Το 2004 κυκλοφόρησα. Εμείς το είχαμε γράψει από παλιά. Δηλαδή τους στίχους είχα γράψει από το σχολείο. Απλά καθυστερήσαμε μέχρι να το υπογραφήσουμε κάνα δύο χρόνια. Μετά καθυστερήσαμε να το κυκλοφορήσουμε γιατί είχε καεί το στούντιο στο οποίο γράφαμε. Καθυστερήσαμε να κάνουμε deal για να το κυκλοφορήσουμε. Γενικά δηλαδή 2-2,5 χρόνια ήταν έτοιμο το υλικό μέχρι να βγει. Ωραίο CD είναι, αλλά όχι σαν το καινούργιο. Το φυσικό σου το χέρι, ο δεύτερος δίσκος. Έρχεσαι στα λόγια μου. Μόλις κυκλοφόρησε. Στην αρχή τα πρώτα σας βήματα, το γεγονός ότι ήσασταν από μια επαρχιακή πόλη, τη Ζήρο, σας δημιουργήσε προβλήματα με τις δισκογραφικές εταιρείες? Ποιες δισκογραφικές εταιρείες? Καμία δεν πάθηκε. Όχι, ουσιαστικά τις πρώτες επαφές τις κάναμε αφού φύγαμε. Δηλαδή, φύγαμε φοιτητές από εδώ στα 18, κάναμε κάποια στιγμή. Εκεί ας πούμε κάναμε ένα κύκλο γνωριμιών με άλλα παιδιά που ασχολούνται με το χώρο. Και σιγά σιγά έτσι φύγαμε στο κόσμο. Αν μέναμε εδώ, νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο να έρθει. Γιατί είναι μακριά. Γενικότερα και στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο ο καλλιτεχνικός χώρος. Πιστεύετε πως γενικότερα είναι εύκολο για έναν άνθρωπο να ξεκινήσει μια διαδρομή σε αυτόν τον χώρο? Όχι. Μέρες. Δηλαδή, πλέον είναι, πώς να σου πω, είναι εύκολο να ξεκινήσεις να διαδώσεις τη μουσική σου μέσα από το YouTube, από το ίντερνετ, τα υπόλοιπα μέσα δικτύωσης. Αλλά για να φτάσεις στο σημείο να υπογράψεις με δισκογραφική και όχι για ανεξάρτητη παραγωγή, δηλαδή την πληρώσεις και να κυκλοφορήσει, αλλά για να σε στήσουν και να σου πληρώσουν να βγει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζετε ότι συγκριτικά με παλιότερες εποχές είναι καλύτερα ή χειρότερα ο χώρος του? Υπάρχει υπερπροσφορά στο κυκλοφορία. Μπορείς να βρεις πολλά πράγματα. Αλλά απ' την άλλη, αυτό είναι δύσκολο να ξεχωρίσει. Και πρέπει να μην παρασυρθεί την ευκολία που σου δίνει το ίντερνετ και να δουλέψει ο υλικός περισσότερο. Για να διαδώσει αυτό που θέλει να κάνει. Γιατί όταν υπάρχουν άλλοι χίλιοι σαν εσένα, θα κρατήσει κάτι. Στον δίσκο σας, τον δεύτερο, το Δυστυχώς Πτωχεύσαμε, λέτε πως θέλετε να επιφέρετε μια αλλαγή στην ελληνική hip hop. Ναι. Τι πιστεύετε ότι λείπει από το hip hop στην Ελλάδα? Λοιπόν, εμείς προσπαθήσαμε, λέγοντας να επιφέρουμε μια αλλαγή στην hip hop στιγουργική, εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο ο στιγουργός καταπιάνεται με τα θέματα. Θέλουμε να δώσουμε, εν πάση περιπτώσει, το δικό μας στίγμα, τη δικιά μας προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Τώρα, από αυτή τη στιγμή, τι λείπει από το hip hop? Που θα μιλήσουμε για το τι λείπει τελείως, αλλά τι είναι λίγο ή, εν πάση περιπτώσει, τι δεν προωθείται. Δεν υπάρχει, είναι μια σκηνή ανταγωνιστική. Και το ένα σωστό παλιό. Ολόκληρη δίσκη, αφού βασίζονται στις υπότερες μεταξύ συγκροτημάτων. Η μία πλευρά είναι αυτή. Η άλλη πλευρά είναι ότι υπάρχει έτσι ένα ομάδες μουσικής έτσι, που ασχολούνται περισσότερο με την εμπορική μουσική, με τα κλαμπ, με τα δύο εσημένες συμφάσεις. Ο Βουλιώτη, yeah. Αυτή είναι hip hop ή R&B, καταρχάς. Ναι. Εντάξει, hip hop θεωρείται όχι απλά.
πολλές φορές, κοίτα, στα πάρτι που γίνονται κοσμάτων, θα παίξει και αέρα. Τραβάει περισσότερο, είναι πιο εύκολο να τραβήξει ο κόσμος. Και το στυλ της μουσικής είναι περισσότερο προς το R&B. Αν μπορείς να πεις το R&B. Άρα για να απαντήσουμε την προηγούμενη σου ερώτηση όπου ξεφύγαμε, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εδώ που θα λέμε κοινότητα, αλληλεγγύη, κάτι τέτοιο. Όποιος ανέβει λίγο ένα σκαλάκι παραπάνω, άμεσα αυτοπεριφορείται και λέει εγώ είμαι, ο γραμμάτος, εσείς δεν είστε, σαν και εμένα δεν με φτάνετε, απομονώνομαι και σας κοιτάω κάπως υπεροπτικά. Έχουμε και συνεργασίες με τον κορυφαίο μας. Θα μπορούσα να δώσω και καλύτερο αποτέλεσμα καλλιτεχνικό, δηλαδή να πάνε ένα βήμα παραπάνω και το... Μέχρι τώρα έχετε κυνηγήσει κάποιες συνεργασίες, έχετε δραστηριοποιήσει σε κάποια άλλα συγκροτήματα της συνεργασίας. Ναι. Θα μας πείτε αναλυτικά σου αναγνώσεις που μας ακούσετε μας θα δουν. Κάποια συγκροτήματα έχουν προσεγγίσει, τα οποία ακούγαμε τα παλιά, ας πούμε, κάποια αφορμή για να ξεκινήσουμε να πούμε. Αλλά δεν βλέπω, δηλαδή, πάντα μας το αφαιρείτε στις δημοσίες. Εμείς είχαμε την καλή διάθεση, δηλαδή από το δίσκο σας, το δυστυχώς σας προσέφθαμε, που είναι, έχει αρκετά σκληρούς δίκους, δεν φοβάστε να μιλήσετε με τους δίκους. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θέλετε να δώσετε στο κοινό με το δίσκο σας? Σε επίπεδο μουσικής, έχετε κάποια τραγουδία που μιλάτε από την Κρήτη ακόμα και για πώς βλέπετε εσείς την ελληνική πραγματικότητα. Ναι, κοίτα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο ρόλος μας να μιλήσουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλο μουσικό είδος που καταγγέλει, άλλο μουσικό είδος αυτή που τα βάζει με το κατεστημένο από την έννοια του καθεστώτος, ας πούμε, και των πραγμάτων όσων έχουν. Πρέπει να τα πεις. Δηλαδή, άμα δεν τα λες, τι κάνεις ουσιαστικά. Δηλαδή, πιο πολύ σαν υποχρέωση. Το βλέπω και το βγάζει το μέσα. Επειδή τη λένε, κόβει γιατί. Κόβει την καλιά. Είναι το περισσότερο επειδή έχεις ένα κομμάτι πληθώρα στη χώρα. Δεν έχεις την ώρα που βλέπετε στη χώρα. Είναι ένα ρεφρέν. Θα πεις κατεβατώ άλλο, αλλά είναι πιο εύκολο να φράσεις αυτό που... Γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και η μουσική είναι πάρα πολύ βλεμμένη το CD σας. Φαίνεται ότι προσπαθείτε να δώσετε κάποια νέα στοιχεία. Υποστηρίζουμε όλα αυτά που ακούμε από μικρή ερώτηση. Προσπαθούμε με βάση το εξωτερικό να προσαρμόσουμε για να υπάρχει μια στιγμή στο νόμο. Και δηλαδή όλα τα καθίσματά μας είναι όλα πονεκτήρια. Έχουν γίνει. Ωραία. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, από το κοινό σας δίσκο, ποιο είναι το τραγούδι που ξεχωρίζετε και γιατί? Ένα τραγούδι, one by one. Είναι όλα παιδιά μου, δεν είναι μόνο. Ναι, αλλά πάντα. Πάντα ο πατέρας έχει μια μικρή αγάπη περισσότερη. Αλλά αρκεί να μην το δείξει. Αλλά τώρα θα το δείξει. Είναι εποχές που μ' αρέσει να τραγούδι περισσότερο, άλλες φορές μ' αρέσει ένα άλλο. Ας πούμε τώρα, γενικά από όλο το δίσκο μου άρεσε πολύ το «Μιλάω». Όχι επειδή το γράψα εγώ, αλλά μάλλον για το γράψα εγώ. Ωραία. Εγώ μου αρέσει τώρα το «Μιλάω». Σάββα το βράδυ που το πρωί. Δεν το γράψα. Ωραία. Δεν γράψα ένα σαν σκύλο, αλλά είναι όσο παιδιά δεν το χαλάρω. Επιτυχία για μένα σημαίνει να περπατάς στον δρόμο για να σου πει ένας τύπος μπράβο φιλαράκι, μου αρέσει πολύ. Δεν τον ξέρεις ποτέ που δεν έχεις επαφή, πάτε στο λίγο σκουάδι. Δεν είστε τι που περιμένετε από τον αναγνωρισμό όταν σας βλέπουν και να λένε «Ουάου, τι είναι αυτό!» Το θέλετε λίγο. Εντάξει, ματαιοδεξία. Όχι, είναι το επίπεδο που είδα πριν, ότι θα σε δει κάποιος στον δρόμο. Ναι, ωραία. Κοίτα, η ματαιοδοξία είναι στοιχείο του καλλιτέχνη. Μεγάλος θα κατάγει σπίτι, κατάλαβες.
θέλεις να αναγνωριστεί αυτό που κάνεις, γιατί το έχεις κάνει με κόπο και το έχεις πιστέψει. Αλλά όχι κατά ανάγκη, α, εσύ είσαι αυτός, ας πούμε, ξέρεις, ναι. Απλά την αναγνώριση του έργου. Έρχεται κάποια σχέδια από εδώ και πέρα, σαν είτε αυτοί, στις 5 Μαρτίου ξέρουμε ότι είναι η παρουσίαση του δίσκου. Δυστυχώς αποτυχήσαμε, ο οποίος θα γίνει στην Αθήνα. Στο Μετρόπολη Κλάβη Στέιτ. Μετά έχουμε άλλη μια συναυλία 26 στο Σιτζιτό. Γενικά τώρα είμαστε στη φάση που προμοντάζουμε το υλικό μας. Έχετε κανονίσει συναυλίες και για το καλοκαίρι. Όχι, από το καλοκαίρι έχουμε κανονίσει τις επόμενες δύο μέχρι το καλοκαίρι. 27 Μαρτίου. Σάββατο, 26. Νομίζω ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο. Για τις πέντε. Αυτό θα πει. Σάββατο 27 Μαρτίου. Ωραία. Παίζουμε στο Six Dogs που είναι στο Μουσουλάκι. Όπου εκεί θα κάνουμε μια βραδιά rap pieces. Εντάξει, δηλαδή θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι, θα παγγείλουν τους στίχους τους, αλλά οι οποίοι είναι rap stick. Και τραγουδάμε εκεί. Και μετά στις 7 Μαΐου. 7 Μαΐου, καλό γιατί σε πιστεύω. 7 Μαΐου, μπράβο, μπράβο. Θα είμαστε στο Μίγα. Α, το κοινό μεγάλο της Ξηρής. Θα ξανατραγουδήσουμε. Ωραία. Εκείνο καλοκαίρι είμαστε στη φάση που προγραμματίζουμε τώρα. Μελλοντικά σχέδια και επιθυμίες, στόχοι που θέλετε να πετύχετε. Πιο άμεσα το υλικό μας να ακουστεί ευρύτερα, ναι, στην αναγκαστική και να πέφτει στην αυλή. Για να διαδέχουμε αυτό που έχουμε φτιάξει στο στούντιο, έχουμε φτιάξει αυτό που λέει. Είναι κάτι που μας αρέσει το ίδιο, όταν θέλουμε να είμαστε στο στούντιο, πρέπει να παίζουμε με άλλα κομμάτια. Και υπάρχει πιο άμεση το υλικό μας. Εδώ και κάπου εδώ προσπαθώ λοιπόν μέσα από στίχους να εκφραστώ, είτε με βρίσκω κάπου στην πλατεία ή στο πάρκο. Δεν σταματάω μέσα στη Σύρο να υπάρχω και το χειμώνα μα και το καλοκαίρι. Να βρούμε μία ακόμα ένα που θα μας φέρει το πλοίο. Ένα-δύο με λένε Χρήστο πάνω ηλία και δεν έχω πάει σε οδείο. Μα δώσε εδώ καλά, ναι, με το site. Θα μας δούνε τα παιδιά να κάνουμε freestyle. Βγαίνει αυτή τη στιγμή, γι' αυτό μπορεί και να είναι μαλακία. Δεν πειράζει την πλατεία, το κάνουμε απλά. Βάλε beep όπου στρίζω. Έτσι λοιπόν, ό,τι χτίζω το γκρεμίζω. Προσπαθώ λοιπόν εδώ να το γραφίζω με στίχους και κάπου εδώ σας χαιρετάω ή χαιρετίζω.